Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σιδερένιος, κύριε Πλακιωτάκη, καλησπέρα σας, διότι περάσατε έτσι μια μακρά περιπέτεια με την έννοια ότι χρειάστηκε να νοσηλευτείτε για πάρα πολλές μέρες. Περάσατε και από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά τον αντιμετωπίσατε τον κορονοϊό. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι τέλος καλό, όλα καλά. Όμως. Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, επειδή άκουγα και πριν το ρεπορτάζ σας για το πρωταχρονιάτικο ή το συγγενιάτικο ρεβεγιόν, νομίζω πως όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι φετινές γιορτές δεν έχουν καμία σχέση με προηγούμενες. Και επειδή ακριβώς θα έχουμε πολλές γιορτές στο μέλλον και πρέπει να τις γιορτάσουμε όλοι μαζί, θα πρέπει να τηρήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια τα περιοριστικά μέτρα. Είναι μια έκκληση που κάνω προς τους συμπολίτες μου να τηρούν τα περιοριστικά μέτρα με τον πιο αυστηρό τρόπο, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο τον εαυτό όσο βεβαίως και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Κύριε Πλακιωτάκη, πήρατε εξτήριο από το νοσοκομείο έπειτα από 25 ημέρες νοσηλείας. Τώρα που πέρασε η περιπέτεια αυτή, να μας πείτε λίγο πώς αισθάνεστε, αν έχετε ανακτήσει δυνάμεις καταρχάς ή αν ξεκουράζεστε ενδεχομένως ακόμη. Έχετε ή θα επιστρέψετε άμεσα στα καθήκοντά σας. Είναι γεγονός ότι χρειάζομαι κάποιες μέρες έτσι ώστε να μπορέσω να δυναμώσει και ο οργανισμός. Είναι πολύ φυσικό μετά από 25 μέρες νοσηλείας να υπάρχει μια κόπωση. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα καθήκοντά μου, αν εξαιρέσει κανείς τις πρώτες μέρες της νοσηλείας μου, όταν άρχισε να σταθεροποιείται η κατάσταση, είχα άμεση επαφή με τους συνεργάτες μου και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω, διότι όλο αυτό το διάστημα υπερέβαλαν αυτό, διότι και πράγματα προχώρησαν στο Υπουργείο, όπως για παραδείγματος χάρη η εκ νέου ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα, όπως και άλλα μέτρα στήριξης των ναυτικών αλλά και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και αυτό οφείλεται βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό στους πολύ καλούς μου συνεργάτες. Αντιλαμβάνεστε ότι η επαφή είναι καθημερινή, απλά χρειαζόμαστε κάποιες λίγες μέρες ανάρρωση, έτσι ώστε να επανέλθω πλήρως στα καθήκοντά μου. Τα πρώτα συμπτώματα που σας θορύβησαν, κύριε Πλακιωτάκη, ποια ήταν και πότε απευθυνθήκατε στο γιατρό σας? Κοιτάξτε, με τους γιατρούς μου είχαμε καθημερινή επαφή. Από τις πρώτες όμως μέρες είχα και υψηλό πυρετό, αλλά αυτό που πραγματικά με ανησύγησε ήταν η μείωση του οξυγόνου. Γι' αυτό και στη συνεννόηση με τους γιατρούς μου κρίθηκε σκόπιμο η νοσηλεία μου στο νοσοκομείο την πέμπτη μέρα. Και κάποια στιγμή χρειάστηκε να μεταφερθείτε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, εκεί όπου προσληφθήκατε και από μια ενδονοσοκομιακή λίμωξη που παρέτεινε το χρόνο νοσηλείας, δηλαδή μια παράμετρος επιπλέον επιβαρυντική. Ακριβώς. Ενώ είχε τελειώσει σχεδόν η θεραπεία για τον κορονοϊό και πραγματικά αισθάνομαι ευγνώμων απέναντι στους γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και όλο το παραγιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός για την καθημερινή τους φροντίδα, προσπάθεια, συνεχή τους στήριξη, όχι μόνο για μένα, αλλά και σε όλους τους ασθενείς, προσευλήθηκε από μια ενδονοσοκομιακή λίμωξη και αυτό παρέτεινε την παραμονή μου και την νοσηλεία μου στο νοσοκομείο. Αλλά, ξέρετε, όλα αυτά είναι σαν ένα μακρινό όνειρο. Γνωρίζατε, κύριε Πλακιωτάκη, ενδεχομένως το φαρμακευτικό σχήμα που σας χορηγούσαν στο νοσοκομείο, ενδεχομένως? Γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Μπορείτε να μας το πείτε? Κοιτάξτε, την επίβλεψη της όλης του όλου εγχειρήματος είχε η καθηγήτρια κυρία Κοντανίδου, μια εξαιρετική ιατρός, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος, και η ομάδα της βέβαια. Γνώριζα πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε. Η θεραπεία πήγε πάρα πολύ καλά και κατάφερα και νικήσαμε τον ιό, και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα και πάλι να τα λέμε διαζώσεις, αλλά και είμαι κοντά στα αγαπημένα μου πρόσωπα. Όταν μάθατε, κύριε Πλακιωτάκη, ότι νοσείτε από κορονοϊό, ευνηδιαστήκατε, εξαφνιαστήκατε? Κοιτάξτε, ήμουν από αυτούς ο οποίος τηρούσε με θρησκευτική ευλάβεια τα περιοριστικά μέτρα.
Αλλά αυτό τι αποδεικνύει τελικά? Ότι κανένας δεν είναι άτρωτος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και γι' αυτό συστήνω και στους συμπολίτες μου να τηρούν τα μέτρα. Άρα, ποτέ και πουθενά δεν ξέρεις που μπορεί να σου συμβεί. Εσείς μάθατε από πού κολλήσατε? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Mm. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, διότι και τα τεστ τα οποία έγιναν στους συνεργάτες μου στο γραφείο ήταν όλα αρνητικά. Κύριε Πλακιωτάκη, αναφορικά τώρα με τον εμβολιασμό, επειδή έχει ανοίξει και μια συζήτηση, τι σας έχουν συστήσει οι γιατροί? Διότι θεωρητικά έχετε αντισώματα, έτσι. Θα πρέπει να μεσολαβήσει ένα χι διάστημα, ας πούμε, κάποιων ημερών, εβδομάδων ενδεχομένως. Κοιτάξτε, θα περιμένω τη σειρά μου όποτε με ειδοποιήσουν. Mm-hmm. Πάντως, εγώ αυτό που προτρέπω τους συμπολίτες μου είναι να εμβολιαστούν όλοι, διότι με αυτόν τον τρόπο και τον ιό θα νικήσουμε, θα αυξηθεί η άμυνά μας, είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και θα ξαναπάρουμε, θα ξαναβρούμε πίσω τις ζωές μας. Άρα, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Λοιπόν, και επειδή δεν θέλω να σας κουράσω, ένα τελευταίο ερώτημα. Όπως είπατε και εσείς, επί 25 μέρες ζήσατε τη μοναξιά της ασθένειας αυτής, μοναξιά ως προς τη φυσική παρουσία, έτσι. Και επειδή μπροστά σε αυτή την κρίση της πανδημίας, το είπατε και εσείς νωρίτερα, είμαστε όλοι το ίδιο ευάλωτοι, θέλω να μου απαντήσετε σε ανθρώπινο επίπεδο, αν ήρθε κάποια στιγμή που φοβηθήκατε. Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι τα συναισθήματά μου ήταν αντιφατικά και έντονα. Ανησυχία, αφού πρόκειται για έναν αόρατο φωνικό εχθρό που δεν γνωρίζεις πώς μπορεί να εξελιχθεί. Από την άλλη όμως είχα και πείσμα για να τα καταφέρω να το νικήσω. Μοναξιά βέβαια, αφού δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις. Και δύναμη όμως από την άλλη, από τα μηνύματα της οικογένειας, των αγαπημένων προσώπων, των φίλων, των συνεργατών, των συμπατριωτών, αφού είχα τη δυνατότητα να τα λαμβάνω. Και φυσικά ένας πολύ μεγάλος θαυμασμός, απεριόριστη ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά όχι μόνο για μένα, αλλά και για κάθε μία και κάθε έναν ασθενή. Λοιπόν, κύριε Πλακιωτάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά που μας αφιερώσατε από τον πολύτιμο χρόνο σας. Σας εύχομαι να ανακτήσετε πολύ σύντομα στο 100% της δυνάμεις σας και να είστε πάντα υγιείς. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σας.